πιστεύουμε πως το δημοκρατικά ορθό, αυτό που ταιριάζει με την κουλτούρα, τις ιδέες και τις αξίες της δικής μας αριστεράς και της δικής μας κυβέρνησης, είναι η αναβάθμιση αυτής της πολιτικής πλειοψηφίας μέσα από τις εκλογές. Διαπραγμάτευση λοιπόν. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε μέσα από μια γενικευμένη σύγκρουση. Θα μπορούσαμε να πούμε με θεούς και δαίμονες, πιο συγκεκριμένα μπορώ να το κάνω πιο απλό, να πω ότι ήταν το μεγάλο κεφάλαιο, η τραπεζική όμιλη, η ευρωπαϊκή και η ντόπια ολιγαρχία, οι οποίοι με επιμονή και επιμονή προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους, το οποίο ουσιαστικά προέβλεπε την αριστερή παρέθεση. Γνωρίζανε και ξέρανε πως οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις ήταν αδύνατο να σταθούν κάτω από, από τη λαϊκή πίεση και, και τις απαιτήσεις του λαϊκού παράγοντα, πως ξέρανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι μια δύναμη αλλαγής για την Ελλάδα, αλλά όχι ελέγξιμη από αυτούς και όχι στις δικές τους προοπτικές. Θέλανε λοιπόν και με εργαλείο τον οικονομικό στραγγαλισμό να μας οδηγήσουν εκτός ευρώ με μνημόνιο. Αυτή ήταν η στρατηγική τους επιλογή. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν αυτό το εξάμεινο. Σε αυτό αντισταθήκαμε εμείς στεναρά. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Φτάσαμε στα όρια μας, στα όρια της στη χώρα, μέχρι capital control. Δεχτήκαμε στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε τους όρους και τους σχετισμούς. Είναι γεγονός πως πετύχαμε δύο πράγματα και δεν πετύχαμε ένα. Τα δύο πράγματα που πετύχαμε είναι πως ανοίξαμε μια μεγάλη ρογμή στην Ευρώπη όσον αφορά το ελληνικό ζήτημα και το ελληνικό χρέος. Η Ευρώπη δεν είναι, μπορεί να κέρδισε μια πύρια νίκη, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι πια αυτή που ήταν. Η Ευρώπη υποχρεούται να αλλάξει επί το προοδευτικότερο και ο μοχλός αυτής της αλλαγής, το μικρόβιο αυτής της αλλαγής είναι, και το λέω με περηφάνεια αυτό, είναι η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, αυτής της μικρής χώρας. Το δεύτερο που νομίζουμε ότι πετύχαμε είναι ότι πετύχαμε τη δυνατότητα αναδιάθρωσης του χρέους στη λογική του κουρέματος, λένε κάποιοι, στη λογική της επιμήκυσης ατόκος. Τέλος πάντων, σημασία έχει το ότι ο κόμπος που λέγεται δημόσιο χρέος θα αναδιαρθρωθεί ευνοϊκά για τα ελληνικά συμφέροντα, προγραμματισμένα και με ορίζοντα πολύ κοντινό, δηλαδή τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος σε αυτό το ζήτημα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, διότι θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν συμμετέχει σε αυτή τη διεθνή σύμβαση, είναι εκτός, τον όρο που έβαλε για να συμμετέχει είναι η διαγραφή μεγάλου κομματιού του χρέους. Το δεύτερο που θέλουμε να μπει στην κρίση του ελληνικού λαού είναι το γεγονός ότι έχουμε απολέσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από το εσωτερικό μας αναδείχθηκε ένα κομμάτι ως μη όφιλε, κατά τη δική μας άποψη, να διαφοροποιηθεί λίγες μέρες, πριν λίγες μέρες. Αυτό έγινε ενώ η συλλογικότητα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και η συλλογικότητα που λέγεται κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε όλες τις ενέργειές της βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο είχε χαραχτεί από τα συλλογικά όργανα και της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του κομματός μας το προηγούμενο διάστημα. Δεν έγινε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο σε επίπεδο στρατηγικής εννοώ και σε επίπεδο στρατηγικού πλαισίου από αυτά που είχαμε συλλογικά αποφασίσει. Το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε όλα αυτά που θέλαμε, γιατί ακριβώς ο σχεδιασμός των δυνάμεων είναι συντριπτικά σε βάρος μας, δεν σημαίνει πως εμείς αλλάζουμε. Δεν σημαίνει πως εμείς ξαφνικά γίναμε κάτι άλλο. Δεν σημαίνει πως εμείς ταυτιζόμαστε με τις κυβερνήσεις των μνημονίων. Εμείς ήμασταν και είμαστε μια δύναμη αλλαγής, ήμασταν και είμαστε μια δύναμη ανατροπής, είμαστε όμως και ήμασταν και είμαστε και μια δύναμη ευθύνης. Η πρόθεσή μας για μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με κορμό πάλι την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρόθεσή μας και πρέπει να μπει στην κρίση του λαού. Πρέπει δηλαδή, γι' αυτό θελήσαμε να πάμε για εκλογές και αυτό ζητάμε τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ζητάμε ξεκάθαρα να συζητήσουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο, τα νέα πολιτικά δεδομένα τα οποία ήρθανε, να τα συζητήσουμε με όρους αλήθειας και επανενόησης της πολιτικής. Πιστεύουμε πως ακράδαντα, πως
το κατεστημένο και τις παλιές πολιτικές δυνάμεις τις ευνοεί απόλυτα το να μην υπάρχουν ξεκάθαρες απόψεις και λύσεις.